Αγαπητοί Χριστόδελφοι, χαίρετε πάντοτε εν Κύριο. Το μάτι, το μάτιασμα και το ξεμάτιασμα το οποίο ζητάμε να μας κάνουν πολλές φορές όταν μας έχει πιάσει πονοκέφαλο είναι μια κατάσταση όπου κάποια ενέργεια έχει μεταφερθεί σε μας από κάποιο άλλο πρόσωπο. Κάποιος μας έχει δει στο δρόμο, είτε για καλό λόγο είτε για κακό λόγο, μπορεί ακόμα και να μας έχει δηλαδή θαυμάσει, ή να του αρέσει κάτι το οποίο έχουμε και αυτό να έρθει ως ενέργεια και να, σε εμά και να μας δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Για το ξεμάτιασμα, η Μητέρα Εκκλησία έχει την ευχή του ξεματιάσματος, την ευχή για το μάτι, για το, η ευχή βασκανίας όπως λέγεται επίσημα, την οποία τη διαβάζουμε σε αυτούς οι οποίοι έχουν είτε πονοκέφαλο, είτε κάποια πράγματα δεν πηγαίνουν καλά στη ζωή τους. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή διότι ο πονοκέφαλος μερικές φορές μπορεί να είναι και προμήνυμα ότι κάποιος μπορεί να έχει μάγια, να έχει δεχθεί την επίθεση κάποιας μαγείας. Το μάτιασμα είναι κάποια πολύ ελαφριά, κάποια πολύ μικρή μορφή μαγείας που τις περισσότερες φορές γίνεται και άθελά μας. Διότι τι είναι η μαγεία, είναι η μεταφορά ενέργειας από ένα πρόσωπο σε κάποιο άλλο. Έτσι λοιπόν, όταν έχουμε πονοκέφαλο και πιστεύουμε ότι μας έχουν ξεματιάξει, μπορούμε να πάμε στον ιερέα, να του ζητήσουμε να μας διαβάσει την ευχή της Βασκανίας, αλλά οι περισσότεροι τηρούν μια ίδια διαδικασία, όπου ζητάνε από κάποιον οικείο τους, κάποιο γνωστό τους, να τους ξεματιάξει. Αυτή η διαδικασία δεν γίνεται αποδεκτή από την Εκκλησία από την επίσημη Εκκλησία είναι κάτι όμως το οποίο γίνεται από πάρα πολλούς χριστιανούς Ορθόδοξους. Για να καταπολεμήσουμε το μάτι μπορούμε και εμείς να κάνουμε μία προσευχή, να κάνουμε το σταυρό μας, μπορούμε να πούμε το Πάτερ ημών, να προσευχηθούμε στον Χριστό ώστε να μας πάρει από πάνω μας αυτό το βάρος. Μεγάλη προσοχή χρειάζεται για τις διάφορες ευχές οι οποίες τριγυρνούν από στόμα σε στόμα, γράφονται σε βιβλία για το ξεμάτιασμα ώστε να μην περιέχουν μέσα διαστρεβλωμένη τη διδασκαλία της Εκκλησίας για τα δογματικά θέματα, για αυτά τα οποία είπαν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Πάντα οι ευχές, ο καλός λόγος, όπου μπορούμε να πούμε για κάποιον άνθρωπο, για κάποιον στον άνθρωπό μας, πάντα βοηθούν την πνευματική κατάσταση. Έτσι λοιπόν μπορούμε να διαβάσουμε όταν έχουμε το μάτι, το πάτερ ημών, το πιστεύω, να κάνουμε το σταυρό μας, να θυμιάσουμε, να προσευχηθούμε με μια προσευχή όπου εμείς μόνοι μας μπορούμε να την φτιάξουμε, μια προσευχή η οποία να βγαίνει μέσα από την καρδιά μας και να παρακαλούμε από τον Κύριο και Θεό μας να μας βγάλει από αυτή την ταλαιπωρία από τη ζωή μας. Το ξεμάτισμα μπορεί να προέρχεται είπαμε, είτε από καλό είτε και από κακό. Τι περισσότερε φορέ όπου κάποιο άνθρωπο μπορεί να είναι ματιασμένο και ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά, τα μωρά, συνήθω είναι από θαυμασμό ο οποίο προέρχεται από τη μητέρα ή από τον παπτέρα ή από τη γεγιά ή από του οικείου για το μικρό παιδί όπου λέμε έναν καλό λόγο, που τα θαυμάζουμε τα παιδιά, που είναι πάρα πολύ ωραία, που είναι πάρα πολύ υλικά και έτσι μπορεί να μεταφέρουμε αυτή την ενέργεια προ το παιδί και να το ματιάξουμε. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στο θέμα του ξεματιάσματος και στο μάτι, διότι το μάτι είναι κάτι που πολλούς ανθρώπους τους έχει ρίξει ακόμη και στο κρεβάτι και δεν μπορούν να σηκωθούν. Όταν φτάσουμε σε τόσο ακραίο και τραγικό σημείο, τότε θα ήταν καλό να φωνάξουμε κάποιον ιερέα, ώστε να μας διαβάσει την ευχή της Βασκανίας. Μεγάλη προσοχή, αν το μάτι επιμένει για πάρα πολλές μέρες, επιμένει και δεν φεύγει με τίποτα ή έρχεται και επανέρχεται, φεύγει και ξανεπανέρχεται, τότε αυτό μπορεί να είναι κάποια μορφή μαγιάς και αυτό να είναι το σημάδι που μας δίνεται ώστε να καταλάβουμε ότι έχουμε πέσει στην επίδραση κάποιου κακόβουλου ατόμου. Ρωτούν κάποιοι το τι μπορούν να κάνουν για να μην τους πιάνει το μάτι. Αυτό είναι δύσκολο, διότι δεν υπάρχει μια μαγική λύση να μην πιάνει κάποιον το μάτι. Κάποιοι λένε ότι αν φορά το βαπτιστικό σου ταυρό δεν σε πιάνει, αν έχει λέει λαμπάδα από την ανάσταση δεν σε πιάνει από τον επιτάφιο ή μοίρα από τον επιτάφιο. Από αυτά όλα πρακτικά δεν έχει αποδειχθεί τίποτα. Είναι όλα σε θεωρητικό επίπεδο. Έτσι λοιπόν αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε για να μας φτιάξει το μάτι είναι να προσπαθούμε να έχουμε μια πνευματική εξέλιξη στη ζωή μας μέσα από αυτά τα οποία μας έχει πει ο Κύριος Ιησούς Χριστός αλλά και οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Το να προσπαθούμε να έχουμε μια συνεχή πνευματική άνοδο. Διότι το μάτι θα το, πιάσει, θα το πιάσει κάποιον άνθρωπο ο οποίος δεν έχει κάποια πνευματικότητα, εάν βρεθεί απέναντι σε κάποιον άνθρωπο, ο οποίος έχει στην ζωή του αυξημένα κάποια χαρακτηριστικά, όπως είναι ο θαυμασμός, γι' αυτό βλέπουμε ότι αυτός ο οποίος θαυμάζει και θαυμάζει από την καρδιά του, που θαυμάζει με πάθος και με πόθο, είναι αυτός ο οποίος καταφέρει να ματιάξει κάποιον άλλον. Αυτός ο οποίος από την καρδιά του, ο πατέρας ή η μητέρα του παιδιού, το θαυμάζουν και λένε τόσο καλά λόγια, επειδή είναι πολύ μεγάλη η ενέργεια η οποία δημιουργείται από το θαυμασμό αυτόν, καταφέρει να ματιάξει το μικρό παιδί. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να προσπαθούμε να έχουμε μια πνευματική ζωή, ώστε κανείς να μην μπορεί να παραβιάσει την πνευματικότητά μας, να παραβιάσει την πνευματική μας κατάσταση ώστε να μπορέσει να μας δημιουργήσει το πρόβλημα αυτό ώστε να έχουμε τις επιπτώσεις του πονεκεφάλου ή όποιες άλλες επιπτώσεις έχουμε γιατί κάποιοι μπορούν να φτάσουν σε ένα σημείο να κάνουν ακόμη και μετό για μέρες και να επηρεάζεται η καθημερινότητά τους. Γι' αυτό μεγάλη προσοχή να έχουμε μία συνεχή άνοδο στην πνευματική ζωή να ανεβαίνουμε την κλίμακα της πνευματικής ζωής, ώστε να μπορέσουμε να αμυνόμαστε σε όλο αυτό το μεγάλο πρόβλημα το οποίο λέγεται μάτιασμα. Να είστε καλά και να χαίρεστε πάντοτε εν Κυρία.